Έπεσαν οι υπογραφές για το μεγάλο έργο άνω των 7 εκατομμυρίων τηλεμετρίας και προμήθειας ηλεκτρονικών υδρομέτρων στο Ρέθυμνο, οδηγώντας τη ΔΕΙΑΡ στην έξυπνη εποχή και καθιστώντας την πρώτη δημοτική επιχείρηση στη χώρα που υπογράφει παρόμοια σύμβαση. 15.500 υδρόμετρα θα μεταδίδουν αυτόματα τις μετρήσεις και μέσω μιας πλατφόρμας θα ενημερώνονται αυτόματα και οι λογαριασμοί των πολιτών. Είναι ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός για την ψηφιοποίηση της ΔΕΙΑ και αυτό το κομμάτι εντάσσεται σε αυτόν ακριβώς τον σχεδιασμό, τον οποίο ήδη ξεκινήσαμε και προοπτικά φιλοδοξούμε να τον ολοκληρώσουμε. Οι ηλεκτρονικά υδρόμετρα θα δίνουν κατευθείαν πληροφορίες για την κίνηση του υδρομέτρου του κάθε πολίτη. Θα μπορεί η ΔΕΙΑΡ άμεσα να έχει αποτελέσματα και αυτό σε συνδυασμό με το e-bill που προχωράμε θα συνδεθούν και τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τον πολίτη αύριο. Θα συμβάλλουμε τα μέγιστα ώστε να υλοποιηθεί με άριστο τρόπο τεχνικά και οικονομικά η συγκεκριμένη σύμβαση και να μπορέσουμε να αποδώσουμε στο ρεθυμνιώτικο λαό, τους πολίτες μας, ένα έργο που να τους εξυπηρετήσει και να διευκολύνει και να μειώσει κόστη τα οποία θα έπρεπε εδώ και χρόνια να είχαν αντιμετωπιστεί. Είμαι ικανοποιημένος διότι εκτός της προθιάς είναι ένα έργο που κουμπώνει ήδη με το έργο τηλεμετρίας που έχουμε ολοκληρώσει στη ΔΕΙΑΡ Ρεθύμνης. Η προσπάθειά μας είναι να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή. Αυτή η μετάβαση είναι υποχρεωτική. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα τους ρεθυμνιώτες, καθώς οι μετρήσεις πλέον θα γίνονται με ακρίβεια, θα αποφεύγονται υπερχρεώσεις λόγω διαρροών, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζοντας αυτές τις διαρροές, θα πραγματοποιείται σημαντική ενεργειακή εξοικονόμηση. Θα επισημένονται έγκαιρα οι τυχόν διαρροές και κυρίως οι αφανείς διαρροές και αυτό θα είναι κυρίως το όφελος προς τον πολίτη. Δηλαδή η υπερχρέωση του λογαριασμού του από μία αφανή διαρροή κατά το δυνατόν και εφόσον οριμάσει το σύστημα θα αποφεύγεται. Και βέβαια ο λογαριασμός του θα εκδίδεται με αξιοπιστία γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή, δεν μεσολαβεί μεγάλο ανθρώπινο λάθος. Εξοικονόμηση λοιπόν ύδατος, αλλά και μείωση ενεργειακού κόστους. Όλα αυτά και οι δύο παράμετροι αυτοί θα είναι προς όφελος των πολιτών που θα το δουν και στους λογαριασμούς τους.